πάρα πολύ μικρόφωνα να ξεκινήσουν. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση όπου θα παρουσιάσουμε τα ψηφοδέλτια και τις θέσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Αμιντέου. Την παρουσίαση και τις θέσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης θα κάνουν οι υποψήφοι, ο περιφερειάρχης υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ο Βασίλης ο Καρατζίδης και η υποψήφια δήμαρχος του Δήμου Αμιντέου η Μαρία Ιουγιάτζη. Να δώσουμε το λόγο στον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη τον Βασίλη τον Καρατζίδη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για τη δυνατότητα που μας δίνεται να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης μπροστά στην εκλογική μάχη που έρχεται, να ανταλλάξουμε θέσεις απόψη, να λύσουμε ζητήματα που τυχόν υπάρχουν. Εγώ θα περιοριστώ σε ένα σύντομο χαιρετισμό, σε μια σύντομη παρουσία των βασικών θέσεων μας και της αντίληψης που έχουμε μπροστά στην αυτοδιοικητική μάχη, τη μάχη μάλλον για την τοπική διοίκηση που έχουμε μπροστά μας. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο βέβαια η τοπική διοίκηση. Γιατί σε μια περίοδο που θα φορεθεί πολύ ο Φερετζές του λίγο ανεξάρτητου, του λίγο γενικά αντιμνημονιακού, του λίγο αυτού ο οποίος απευθύνεται στο φιλικό, στο συνέστημα, στις συγγενικές σχέσεις, οτιδήποτε άλλο, προσπαθεί να παρουσιάσει αυτήν την εκλογική μάχη ως κάτι το οποίο είναι θέμα προσώπων, θέμα λίγο καλύτερης διαχείρισης. Εμείς ερχόμαστε χωρίς να κρυβόμαστε και λέμε καθαρά ότι παρουσιάζουμε μπροστά σας τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Αν κάποιοι έχουν λόγους να κρύβουν την πολιτική κομματική τους προέλευση, αν κάποιοι ντρέπονται για τα δεινά που συσσόρευσαν στο λαό μας ακριβώς μέσα από τις πολιτικές που υπηρέτησαν και θέλουν τώρα να εμφανίζονται ως άνατο παρθενογένεση ενώπιόν σας, ίσως και να έχουν δίκιο και να πρέπει να ντρέπονται. Εμείς όμως όλα αυτά τα χρόνια με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια υπερασπίσαμε τα λαϊκά συμφέροντα, αποκαλύψαμε τις μεθοδεύσεις, την πολιτική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως υλοποιείται και στο τοπικό επίπεδο και με αυτό το σκεπτικό ερχόμαστε και μπροστά σας να δώσουμε μαζί αυτή την εκλογική μάχη η οποία έρχεται. Εμείς λοιπόν καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί ανάλογα με την επίθεση που δέχεται ενιαία και σε αυτή την εκλογική μάχη να στηρίξει και το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης σε περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εδώ στον Δήμο Αμιντέου, όπου και οπουδήποτε υπάρχουν τα ψηφοδέλτια μας. Δεν πρέπει να ξεγελαστεί κανείς από αυτά τα οποία τώρα έρχονται και παρουσιάζουν σαν απλές εκθέσεις ιδεών τα ψηφοδέλτια των άλλων παρατάξεων και εκπρόσωποι τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ευθύνες, έχουν τεράστιες ευθύνες για τις πολιτικές που υπηρέτησαν και για το σημείο στο οποίο φτάσαμε. Ήταν οι πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, η επιβολή του χαρατσώματος για κάθε υπηρεσία προς τους πολίτες. Ήταν η πολιτική και η λογική της ιδιωτικοποίησης, του μοιράσματος της ανεργίας μεταξύ περισσοτέρων. Νομοποίησαν με πεντάμινα και οχτάμινα τη διάλυση κάθε εργασιακού δικαιώματος. Αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως οι υπεραντιμνημονιακοί είναι αυτοί οι οποίοι στους μαζικούς χώρους που κινητοποιούνταν βάλαν πλάτη με τα πεντάμινα και οχτάμινα που σπάσαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ήταν αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας μέσα για παράδειγμα στα επιμελητήρια, οι οποίοι μέσα από τους Δήμους πέρασαν κανονισμούς εργασίας που δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις της απόλυσης. Ποια είναι τα έργα τα οποία δήθεν θα έφαιναν τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα κάνουν για την μείωση της ανεργίας. Κλείνουν τώρα τελευταία σε όλες τις πτώσεις την έννοια της αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. Έχει γίνει μάλιστα και της μόδας
κάθε συνδυασμό να έχουν και έναν σύμβουλο, οικονομολόγο, ειδικό σε ΕΣΠΑ κτλ. Πέρα όμως από αυτό, και ακόμα χειρότερο είναι και το εξής. Ότι και το λέμε ξεκάθαρα και θέλει προσοχή. Το ΕΣΠΑ όχι μόνο δεν θα αποτελέσει τρόπο εξόδου από την κρίση, ειδικά αν το διαχειριστούν αυτές οι ίδιες σε περιφερειακό επίπεδο και γενικότερα σε τοπικό, οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μας έφεραν ως εδώ, αλλά αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την εφαρμογή όλων αυτών των αντιδραστικών ρυθμίσεων νόμων και μνημονίων. Όπως προβλέπεται και από το πλέγμα, από το πλαίσιο αξιοποίησης, δεν πρέπει να δοθούν τίποτα, ούτε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, ούτε για να δυναμώσουν προς όφελος του λαού η αγροτική οικονομία, ο παραγωγικός συνεταιρισμός, να δημιουργηθούν πραγματικές υποδομές. Θα δοθούν μόνο για έργα δεσμεύοντας και τα ίδια εθνικά κεφάλαια που εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Μέσα ήδη προβλέπουν ότι καταγγέλνουν και καταδικάζουν τις λεγόμενες παραδοσιακές καλλιέργειες, τις οποίες τώρα δεν τους κάνουν, λες και έχουμε καλύψει τις δικές μας διατροφικές και λοιπές ανάγκες. Τους λένε, άκουγα και από συνυποψηφίους μας, προγράμματα για σαλικάρια, προγράμματα για κλωστική κάναβη. Τι άλλο θα χρειαστεί σε μια εποχή που έχουμε και τεράστιο πλούτο στην γεωργική μας οικονομία και διατροφικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, όχι με πανάκριβα προϊόντα τα οποία μας έρχονται. Θα μπορούσαν να υποθούν πάρα πολλά σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα πω λίγα στοιχεία από τα οποία έχουν επεξεργαστεί συνολικά. Μέσα στην τελευταία 20ετία, 25ετία, κατά 75% μειώθηκαν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, κατά 30% οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η παραγωγή ενέργειας σαν ποσοστό συμμετοχής του ΕΠ μειώθηκε επίσης σημαντικά μέσα σε μια συνειδητή πορεία απαξίωσης του ορυκτού πλούτου της χώρας, την οποία έχουμε μπροστά μας, καλούμε τον λαό, τους εργαζόμενους να σταθούν με αξιοπρέπεια, με δύναμη, να στηρίξουν αποφασιστικά το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, την λαϊκή συσπήρωση στις τοπικές εκλογές. Βέβαια ότι αυτή η ψήφος είναι η μόνη η οποία πραγματικά πιάνει τόπο. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια η υποψήφια δήμαρχος η Μαρία Ιωαννάτση θα μας αναπτύξει τις θέσεις σε ό,τι αφορά το Δήμο και γενικότερα. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαστε εδώ παρόλες τις μήκες σκέψεις και ωρέξεις των αντιπάλων μας που θα ήθελαν για μια ακόμα φορά να παίξουν την μπάλα μόνοι τους. Δεν τους κάναμε τη χάρη. Η παρουσία της λαϊκής συσπήρωσης σε αυτή τη φάση των δημοτικών εκλογών για το Αμύνδεο δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς που αμφισβητούμε την κυριαρχία των εργολάβων και των πολιτικών που μας στερούν το όνειρο στη ζωή, να ελπίζουμε ότι μπορούμε, είμαστε πολλοί, δεν λυγίζουμε στους εκβιασμούς και τις πιέσεις. Από εδώ και προς να μας βρίσκουν παντού μπροστά τους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, παρουσιάζουμε σήμερα το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Αμυνδαίου. Ένα ψηφοδέλτιο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Η διαφορετικότητά του βρίσκεται στο ότι είναι το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εκφράζει μια τελείως διαφορετική σκοπιά των τοπικών εκλογών, μια τελείως διαφορετική σκοπιά από ό,τι θέλουν να προβάλλουν οι άλλοι. Αποκαλύπτει το ρόλο της τοπικής διοίκησης, η οποία λειτουργεί ως αμορτισέρ της αντιλαϊκής πολιτικής που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η λαϊκή συσπήρωση ξεσκεπάζει και φωνάζει δυνατά τους ενόχους της σημερινής κατάστασης, των εργαζομένων, των αγροτών, των μικροεπαγγελματιών, των συνταξιούχων, των νέων, των ανέργων, ο οποίος ένοχος δεν είναι άλλος από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια και στόχο έχουν την εξαθλίωση των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Η λαϊκή συσπήρωση διεκδικεί από την κεντρική εξουσία αυτά που έχει ανάγκη ο λαός λοιπόν, τα δικαιώματά του και δεν ασχολείται μόνο με τη διαχείριση του ξερακόμματου που του δίνουν. Η λαϊκή συσπήρωση παλεύει δίνει και περιφέρειες να λειτουργούν για τους δημότες για κατασκευή έργων με κριτήριο την αναγκαιότητά τους, την καθημερινότητά τους και όχι με κριτήριο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που συμβαίνει και εδώ στην περιοχή. Το ψηφοδέλτιο λοιπόν της λαϊκής συσπήρωσης στελεχώνεται από εργάτες, υπαλλήλους, αγρότες, αυτοαποσχολούμενους συνταξιούχους, άνεργους, αγωνιστές που το προηγούμενο διάστημα πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της λαϊκής πάλης για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας.
αποτελείται και από ανθρώπους που διώχθηκαν για τις ιδέες τους. Δίνουν τη μάχη με ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια, μακριά από το πελατειακό κατεστημένο των εκλογών. Άνθρωποι οι οποίοι έκαναν στην άκρη τα όποια εκβιαστικά διλήμματα του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο από τους έχοντες και κατέχοντες του τόπου μας. Γιατί με αυτούς συγκρουόμαστε. Αυτοί είναι οι εκφραστές, οι προνομιούχοι της αντιλαϊκής πολιτικής, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται και μέσα από την τοπική διοίκηση. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι οι οποίοι ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί, σαν μια γροθιά θα συνεχίσουμε και μετά με αυτόν τον αγώνα. Οι πράξεις μας αποτελούν εγγύηση ότι και στη συνέχεια θα κοντράρουμε αυτή την πολιτική. Δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι. Φίλες και φίλοι, στο Αμίντιο συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μια είναι ο κόσμος του μόχθου για την επιβίωση και από την άλλη ο κόσμος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Η ανεργία σπάει κόκαλα ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες. Η φτώχεια θερίζει αρκετές οικογένειες του τόπου μας. Τα μαγαζιά κλείνουν, το κέντρο υγείας υποβαθμίζεται και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας γίνεται όλο και πιο ακριβοπληρωμένη. Η παιδεία που παρέχεται αναγκάζει τις οικογένειες να βάλουν και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι αγρότες είναι βουτυγμένοι στα χρέη. Όλα τα παραπάνω είναι συνδεδεμένα με τις διάφορες πολιτικές διαχείρισης του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που και στο αμύνταιο, είτε σε συνθήκες ανάπτυξης είτε όχι, στηρίζεται στην εκμετάλλευση των πολλών και την κερδοφορία μια κούφτας παρασίτων. 38 παράδειγμα. Το 2010-2011, ενώ παντού υπήρχε κρίση, η Δυτική Μακεδονία είχε ανάπτυξη 2,2%, το ίδιο και ο Δήμος Αμυνταίου. Παρ' όλα αυτά, η Δυτική Μακεδονία συνέχισε να είναι η πρώτη στην λίστα στη μαύρη λίστα της ανεργίας. Ανάπτυξη λοιπόν για ποιον? Γιατί δεν απαντούν σε αυτό το ερώτημα? Γιατί μιλούν για ανάπτυξη των κεφαλαίων της περιοχής και όχι μόνο, πετώντας ψίχουλα στους δημότες και ενέσεις αφηρήνες για μισή ζωή, την οποία την ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την αναγκαιότητα το να αντιμετωπιστούν οι τρεις εκλογικές μάχες ενιαία. Λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στο Δήμο Αμυνταίου? Πανάκριβα ανταποδοτικά τέλη. Τα ίδια για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, τα ίδια και για τις τράπεζες. Όπως πρώτα μέσα από το Δήμο πέρασαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, έτσι και μέσα από το Δήμο περνάει η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. 38 παράδειγμα και εδώ. Η εταιρεία διάδημα ΑΕΠΣΙΛΟΝ, μέτοχος της οποίας είναι και ο Δήμος Αμυνταίου μαζί με τους υπόλοιπους Δήμους, σε αίτημά της προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζήτησε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας διάδημα με καύση απορριμμάτων. Μάλιστα για το εγχείρημα αυτό το έδωσε την υλοποίησή του, την λειτουργία και την συντήρηση του εγχειρήματος αυτού σε ιδιώτη στον Μπόμπολα. Να τελικά από πού έρχεται η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, άσχετα με το τι ψηφίζουν στα δημοτικά συμβούλια και ποια λένε ότι είναι η θέση τους. Ακόμα, αυτοί που ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα στο θέμα της μικρής ΔΕΗ, με ανακοίνωσή τους και χωρίς ντροπή το Φεβρουάριο, θεωρούν δεδομένη αυτή την εξέλιξη στο όνομα φυσικά των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πίνουν νερό στο όνομά της. Και ζητούν μερίδιο της πίτας με σταθμούς διανομής ενέργειας, με σύμπραξη του Δήμου και ιδιώτη. Να ποιο ρόλο και ποιο δρόμο ανάπτυξης εξυπηρετεί ο Δήμος? Με τηλεθέρμανση στα όρια των κερδών, αντί για δωρεάν παροχή από τη ΔΕΗ, και για αυτούς που δεν έχουν τηλεθέρμανση, ξύλα και κάρβουνα ελεημοσύνης. Με μια σειρά κοινωνικών έργων, όπως τα Λουτρά Αετού, η βιβλιοθήκη του Αμυνταίου, το κλειστό γυμναστήριο του Φιλότα, να παραμένουν κουφάρια, στοιχειωμένα, ένδειξη του τι βάζουν σε προτεραιότητα. Με τα stage των 600 ευρώ παλιά να έχουν αντικατασταθεί πλήρως τα πεντάμινα των 490 ευρώ σήμερα. Σε αυτές τις συνθήκες που βιώνει σήμερα η λαϊκή οικογένεια και μπροστά στις εκλογές, προσπαθούν για ακόμη μια φορά να ελεηλατήσουν την ψήφο μας όλοι οι επίδοξοι σωτήρες οι οποίοι δηλώνουν ανεξάρτητοι. Έρχονται εχθροί ντυμένοι φίλοι. Είναι δοκιμασμένοι στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, είτε τα κόμματά τους στη Βουλή, είτε στην τοπική διοίκηση. Έχουν επίσης δοκιμαστεί ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες και οι ίδιοι, αφού στηρίζουν τα κέρδη τους στην συντριβή των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους. Και οι δύο συνδυασμοί έχουν κοινό όραμα και στρατηγική, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Η ίδια η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων τους, την οποία είδαμε το προηγούμενο διάστημα, αποδεικνύει ότι πρόκειται για την ίδια πολιτική στη δίνη συναλλαγών, πιέσεων και εκβιασμών.
Με βάση τα παραπάνω, βάζουμε το δρόμο της προοπτικής στο Δήμο για διεκδικήσει τα δικαιώματά μας. Παλεύουμε για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά ενάντια στις απολύσεις και στη διαθεσιμότητα. Άμεση προστασία και ανακούφιση των ανέργων και των οικογενειών τους. Στηρίζουμε τον αγώνα της αγροτιάς ενάντια στο ξεκλήρισμά τους. Να γίνουν αρδευτικά έργα. Είμαστε πολέμοι της αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους διεκδικώντας κτηνοτροφικές ζώνες. Στεκόμαστε συμπαραστάτες στην επίθεση που δέχονται από τα καρτέλ του χώρου. Παλεύουμε μαζί με τους μικροεπαγγελματίες για μείωση των χαρατσιών δημοτικών τελών. Κανένας μικροεπαγγελματίας να μην μείνει χωρίς φαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς βιβλιάριο υγείας, ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το ΤΕΒΕ. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Καϊσίδου Ιωάννα του Αντωνίου. Μάντζιος Ευάγγελος του Νικολάου. Στεργίου Θωμάς του Παναγιώτη. Χατζή Ευγενία του Χαραλάμπους. Χρυσοχοίδου Ελένη του Θεοδόρου. Εκλογική Περιφέρεια Μηντέου. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αλεξίου Πολυξένη του Ζήση. Δάφος Παντελής του Παναγιώτη. Δούμκος Βασίλειος του Αλκιβιάδη. Ελευθεριάδης Κυριάκος του Ιωάννη. Καρανικόλα Ελένη του Δημητρίου. Μεδίσκος Γεώργιος του Ιωάννη. Μεϊμάρη Ζωή του Ευαγγέλου. Παπάς Γεώργιος του Μιχαήλ. Πελοπίδας Κλήμης Μάκης του Χρήστου. Στεργίου Χρυσούλα του Θωμά. Σωματάκης Πέτρος του Δημητρίου. Χατζής Τραϊανός του Κυριάκου, γιατί θα κάνω μια παρένθεση και θα αναφέρω και τον σύντροφο Στάιο Ευάγγελο που κατεβαίνει στο τοπικό του κλειδιού και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ. Ο σύντροφος Χατζής κάθεται πίσω. Είναι δύο σύντροφοι οι οποίοι κοσμούν τα ψηφοδέλτιά μας, που σηματοδότησαν με τη στάση της ζωής τους, τους αγώνες, τις ατέλειωτες νιώτης τους, που έγραψαν μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τις πιο έντοξες ιστορίες του τόπου μας, με δεκάδες χρόνια φυλακής και εξορίας. Σας θυμάμαι. Εκλογική Περιφέρεια Βαρικού, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, Τζαχυρίδου Ευδοξία Εύβη του Ισαάκ. Εκλογική Περιφέρεια Λεχόβου, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, Γέλη Ερμιώνη του Γεωργίου, Ζέγας Γεώργιος του Ιωάννη. Εκλογική Περιφέρεια Νυμφαίου, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, Ζέγας Λεωνίδος του Μιχαήλ. Εκλογική Περιφέρεια Φιλότα, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, Δημητριάδης Αμβρόσιος του Χρήστου, Κέρλοβας Ιωάννης του Νικολάου, Λασπά Ελπίδα του Αναστασίου, Μανολίδης Ιωάννης του Νικολάου, Μαυροπούλου Φωτεινή του Χαραλάμπους, Μιχαηλίδης Ελευθέριος του Γεωργίου, Πουράκης Απόστολος του Κωνσταντίνου, Ράντουγλου Περιστέρα Ρούλα του Σωτηρίου. Δημοτική Κοινότητα Αμιντέου, υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας, Ιντζήρογλου Σταύρους του Χαραλάμπους, Μιλωνάντι Γόν του Πέτρου, Σταγκόλης Ηλίας του Πασχάλη, Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα, Πορτομάρης Γεώργιος του Παντελή, Τοπική Κοινότητα του Αετού, Στεργείο Αγάπη του Λουκά, Τοπική Κοινότητα Βαρικού, Τάσης Αλέξανδρος του Αναστασίου, Τοπική Κοινότητα Κλειδιού, Στάιος Ευάγγελος του Γεωργίου, Τοπική Κοινότητα Λεβέας, Μιχαηλίδου Όλγα του Γεωργίου, Τοπική Κοινότητα Λεχόβου, Κιάντος Γεώργιος του Βασιλείου, Τοπική Κοινότητα Μανιακίου, Κοτσερίδης Γεώργιος του Στεφάνου, Τοπική Κοινότητα Νυμφαίου, Παπαδάμος Παντελής του Στεργίου, Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού, Γιάκας Ιωάννης του Χρήστου, Σωματάκη Άννα του Χρήστου, Τοπική Κοινότητα Πελαργού, Σαχινίδης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Τοπική Κοινότητα Φιλότα, Βογιατζής Αναστάσιος του Εμμανουήλ, Κέρλοβα Παρθένα, Νόπη του Παύλου. Καλό αγώνα μέχρι τελική ευθύνη. Υποψήφιος Περιφερειάρχης είναι ο Βίτας Γιάννης, δικηγόρος, μέλος του γραφείου της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Αντιπεριφερειάρχης είναι ο Βασίλης ο Καρατζίδης, δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγόρων Φλόριντας. Υποψήφιοι σύμβουλοι στην περιφέρεια. Ο Αλεξίου Βαγγέλης Αγρότης, κατά αλφαβητική σειρά. Ο Βιτσίνης ο Βαγγέλης, ιδιωτικός υπάλληλος. Ο Ιαννόπουλος ο Γιώργος, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος. Κανελοπούλου Μάλαμα, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Ναλμπαντίδου Ευθυμία Μιμίκα, εκπαιδευτικός. Ο Νεβολιάνης Χρήστος Αγρότης. Παπαχρήστου Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος. Σιώμος Αντώνης, ελεύθερος επαγγελματίας. Σοβισλής Γιάννης, εργαζόμενος στη ΔΕΗ.
και τον Λαχίδου Γιώτα, ιδιωτική υπάλληλος. Τον είπαμε ήταν στη διακοπή του. Φίλες και φίλοι, φτάνοντας στον επίλογο, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα και το λέμε αυτό και με πόνο και με περηφάνεια. Αφορούν τα οικονομικά της λαϊκής εισπύρωσης. Ξέρετε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Οι άλλοι έχουν χρήμα με ουρά που λένε, εργολάβοι. Εμείς από το υστέρημα του καθενός, με κουπόνια, με προσφορές, προσπαθούμε να κρατήσουμε στα πόδια μας, να φτιάξουμε το ψηφοδέλτιο που έγινε με μεγάλους σκόπους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτημα, οικονομικό πρόβλημα μεγάλο. Τώρα, καλό είναι η Παπαχρήστου η Μαρία μαζί με τον Τάσο, τον Βογιατζή, σε κατάσταση έτσι, ό,τι μπορεί να δώσει ο καθένας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι έχει να δώσει, θα το δώσει από το υστέρημα. Σαν υπάρχει και η λαχιοφόρος που έχουμε βγάλει και λαχιοφόρο αγορά για να καλύψουμε αυτά τα μεγάλα οικονομικά κενά. Καθένας καταλαβαίνει ότι θα συμβάλλει με βάση τις δυνατότητες τις οικονομικές του, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Κλείνοντας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η πίεση που ασκείται στο εκλογικό σώμα στους ψηφοφόρους θα γίνεται εντονότερη, θα γίνεται μεγαλύτερη. Αθόρυπη θα λέμε. Και έχουμε εμπειρία από προηγούμενες προεκλογικές και εκλογικές αναμετρήσεις. Τι πρέπει να έχουμε κατά νου. Ο δεσμός και των υποψηφίων και όσων στηρίζουν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισκύρωσης. Μόνιμο δεσμό με το εκλογικό σώμα. Ενημέρωση, θωράκιση, να κρατήσουν μέχρι τελευταία. Τα μηνύματα που έρχονται είναι αισιόδοξα. Το ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από ανθρώπους που καταλαβαίνουν, κατανοούν ότι πρέπει να ενισχυθεί η λαϊκή συσπήρωση, η παράταξη και προοπτική την λαϊκή εξουσία, την λαϊκή οικονομία. Δεν είναι ψήφος για αύριο μόνο και σταματάμε. Συνεχίζουμε τη μάχη των αγώνα για την ανατροπή όλης αυτής της πολιτικής κατάστασης. Καθένας από εμάς έχει χρέος απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στη νέα επερχόμενη γενιά, να βάλουμε το λιθαράκι μας, έτσι ώστε αυτή η πολιτική να μην συνεχιστεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και στη μάχη, στον αγώνα, με το ψηφοδέλτιο, σπίτι το σπίτι, άνθρωπο τον άνθρωπο, μα πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, να πούμε στον κόσμο αυτόν να μην σκύψει το κεφάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.